Πάνο, σε ευχαριστώ που ήρθες. Βάσο, σε ευχαριστώ που με προσκάλεσες στο χώρο σου. Πώς πρόλαβες να έρθεις, απορώ. Χριστιανέ μου, τι γίνεται φέτος, δεν έχεις ούτε ένα ρεπό. Έχεις στα σύρματα. Περιοδία με την παράσταση Βότκα Μολότοφ. Έχεις κάνει την ταινία Κουραμπιέδες από χιόνι. Είσαι με την Κάτια Δανδουλάκη. Το θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Δεύτερη χρονιά. Διάλεξε το θάνατό σου, αγάπη μου. Σε διασκευή σκηνοθεσία Ρέπας Παπαθανασίου. Συγγνώμη, πότε έχεις ρεπό? Δεν υπάρχει ρεπό. Α, δεν υπάρχει κανένα ρεπό. Κανένα ρεπό. Και αντέχεις ρε θηρία. Αντέχω. Ξέρεις ποιο είναι το ρεπό μου, ποιο θεωρώ ρεπό? Δευτερότριτα που φεύγω εκτός της Αθήνας. Γιατί και αλλάζω παραστάσεις. Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα έχω φίλους. Και συγγνώμη, εσύ αυτή την τάση φυγής έτσι, την είχες από μικρός. Ναι. Έλα Παναγία μου, δηλαδή εσύ τι είπες το 10 χρονών, μαμά, μπαμπά, εγώ θέλω να πάω στην ιερατική σχολή. Κοίταξε, ήθελα να φύγω, ναι, από ζήλια περισσότερο, γιατί έφευγε ο αδερφός μου μεγαλύτερος από μένα για να έρθει στην Αθήνα. Οπότε λέω, γιατί ο Γιώργος, πάντα ήμουνα γιατί ο Γιώργος και όχι εγώ. Μου λένε, μα εσύ είσαι μικρός, τελείωνα το δημοτικό σου, λέω τώρα. Και βρήκα σαν δικαιολογία ότι θα πάω μαζί με τον ξαδερφό μου. Αυτός πήγαινε στην Πάτμο, στην ιερατική σχολή, γιατί ήθελε να γίνει παπάς. Και λέω, θα πάω μαζί με τον Μίμη. Μα ο Μίμης θα γίνει παπάς. Κι εγώ. Και επειδή ξεκινήσανε τα σχολεία, αλλά εγώ είχα πεισμός και λέω, δεν πάω στην Αμαλιάδα στο σχολείο, θα πάω μόνον εκεί. Με παίρνει ο πατέρας μου, πάμε στο Δεσπότη να με στείλει και εμένα στην Πάτμο μαζί με τον ξάδελφο. Αλλά είχαν κλείσει θέσεις. Ορίστε. Και λέει, να δούμε και στην Τίνο. Παίρνει τηλέφωνο ο Δεσπότης εκεί στη σχολή και υπήρχε μία θέση. Και πήγες εκεί. Και πήγα. Κύριε Πάνο, δεν στερήθηκες πράγματα που έφυγες έτσι μικρός από το σπίτι και πήγες σε μια σχολή ερατική? Δηλαδή εκεί το παιχνίδι, την ανεμελιά της εφηβείας. Α, παιχνίδι είχα. Έχασα την αγκαλιά της μάνας, 12 χρονών τώρα, έτσι παιδί. Τρελάθηκε τώρα. Τρελάθηκε, αν τρελάθηκε. Δεν θέλανε με τίποτα να με αφήσουν να φύγω. Στεναχωριόταν η μάνα μου, έκλαιγε, πηγαίναν οι συγγενείς και τις λέγανε, άφησέ τον να πάει, σε ένα μήνα θα έχει γυρίσει πίσω. Δεν σε ξέρανε καλά. Δεν με ξέρανε καλά. Τις πρώτες μέρες η αλήθεια είναι, και τον πρώτο καιρό, όχι μόνο οι πρώτες μέρες, ήτανε δύσκολο ότι, Θεέ μου, πού ήρθα για ένα πείσμα, πού είμαι εγώ. Αλλά εάν πάω, λέω, στο χωριό, θα αρχίσουν οι συγγενείς και θα λένε στη μάνα μου, δε στα έλεγα. Πάμπα, τι σκεφτόσουν. Δε στα έλεγα και λέω, όχι, δεν θα τους περάσει. Οι άλλοι πώς μπορούν και είναι εδώ. Και μετά πώς έφτασες, δηλαδή πήγες να δώσεις πανελλήνιες, γύρισες στην Αμαλιάδα να δώσεις πανελλήνιες. Ναι, θέλανε οι δικοί μου να πάω στην Ιταλία για ιατρική. Έρχομαι Αθήνα, κάνω ιταλικά το πρωί και το απόγευμα είχα γραφτεί στη δραματική σχολή. Και κάποια στιγμή, δεν το ήξερε κανείς φυσικά, έτσι, μου ζήτησαν από τη δουλειά, από τα είδη γενείς που δούλευα στο λογιστήριο τα πρωινά, να πηγαίνω και τα απογεύματα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και λέω, δεν γίνεται, γιατί εγώ είχα τα απογεύματα σχολή. Και παραιτήθηκα και έφυγα από τη δουλειά. Και για να τα βγάλω πέρα, πήγα στην Αιώλου. Και έγινες μικροπολιτής. Και έγινα μικροπολιτής. Σου άρεσε? Ναι, με ό,τι καταπιάνομαι, μπαίνω μέσα σε όλο αυτό στη συνθήκη σαν ρόλος και λέω, τώρα τι κάνω, ποια είναι η συνθήκη μου, αυτή. Θα το υπηρετήσω και θα είμαι καλός σε αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Και το μυστικό σου ποιο ήταν, η επικοινωνία που έχεις με τον κόσμο? Ναι, ναι. Η επικοινωνία, γιατί ήμουν πολύ καλός σε αυτό, δηλαδή φεύγανε οι κάλτσες, τα μπρίκια, δεν στο συζητώ. Δεν στο συζητώ. Και έχω ακόμη βεβαίως εγώ έτσι μπρίκια και κατσαρολάκια από τότε. Αλήθεια? Και πράγματα που πουλάγα βεβαίως. Δεν πούλαγα μαϊμού, ήταν. Κάτι που άντεχε στον χρόνο. Τώρα, άμα περάσει καμιά φορά έτσι από πάγκους, από μικροπολιτές, χαζεύεις. Βεβαίως. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει και περνάω συχνά και κάθομαι και ψωνίζω κιόλας. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν το μεροκάματο και βλέπω στο πρόσωπό τους, βλέπω εμένα. Τι να κάνω δηλαδή? Να κάνετε κάτι! Τι κάτι ρε φίλε, να αφήσω τη σκοπιά και να τρέχω να βρω το μηχανάκι σου? Σακούρα, τι συμβαίνει με το φίλο από εδώ? Του φάγανε λέει το μηχανάκι. Εγώ είμαι. Έκτορα, μιλάτε ονόματα. Τι έγινε καλέ, μη με ταράζεις. Συλλάβανε τον Παρνασσό. Οι Γερμανοί? Όχι, Πέρσες μου, Τσαχεντίν. Μωρή, γερμανική κατοχή δεν έχουμε. Έχει αλλάξει
το επάγγελμα μέσα σε αυτά τα χρόνια, βλέπεις διαφορές? Πιστεύω ότι παλιά ήταν τα πράγματα πιο καλά, άλλοι ρυθμοί. Καλά, τώρα... Άλλοι ρυθμοί. Τώρα με τα καθημερινά δεν προλαβαίνουμε, όχι να κοιμηθούμε, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε, δεν ξέρουμε τι παίζουμε, ποιος είμαι, πού πάω, τι λέω, τι κάνω. Δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε, πραγματικά να παίξουμε. Είναι τόσο ο χρόνος στο να βγάλουν ωφέλιμο και περισσότερες σελίδες, αφού βγάλαμε τόσα λεπτά σήμερα, αύριο παραπάνω. Και αφού το καταφέραμε το παραπάνω, την άλλη μέρα παραπάνω. Δηλαδή, έλεος, δεν μπορούμε. Στίβος. Ναι. Είσαι στην τηλεόραση τώρα περίπου 30-35 χρόνια, δεν θα πούμε. Έτσι, έχεις ξεκινήσει από το 91 στην τηλεόραση. Σε αντιμετωπίζει διαφορετικά ο χώρος? Κοίταξε, από τον κόσμο σίγουρα έχω εισπράξει αγάπη. Πολύ αγάπη και το βλέπω και εδώ, αλλά κυρίως στην επαρχία. Έχω εισπράξει αγάπη, αλλά έχω εισπράξει και χαστούκι. Τι χαστούκι? Έχω φάει χαστούκι από μία κυρία στη Λαϊκή, γιατί με είχε δει σε ένα ρόλο, ναι, που είχα προδώσει το φίλο μου. Και ήρθε και σε χαστούκισε? Και ήρθε και με χαστούκισε. Στα καλά καθούμενα? Στα καλά καθούμενα πάνω από τις ντομάτες. Όχι, στα καλά καθούμενα πάνω από τις ντομάτες. Πάνω δεν μπορώ. Όντως. Έμεινα, την κοίταξα και όσο την κοίταζα να μου λέει, Τι με κοιτάς. Του λέω, είναι ρόλος, δεν είμαι εγώ αυτό. Τι να πεις. Ήσουν πάρα πολύ καλός, φαίνεται. Και τα καλά δεχούμενα και τα κακά δεχούμενα. Και το ξύλο. Ιδού, το προπατορικό αμάρτημα. Νομίζω το είπε και ο Λάκης ο Χαβαλάς, ότι τον βοήθησες πάρα πολύ να ξεκλειδωθεί στα γυρίσματα, γιατί είχε έρθει και ήταν αγχωμένος. Ναι, δεν μπορούσε να μάθει τα λόγια του. Έλεγε, δεν μπορώ, βάλτε μου να κάνω στριφώματα, θα τα κάνω. Και του λέω, Λάκη μου, άκουσε να σου πω. Γιατί σε φέρανε εδώ? Γιατί είσαι ο Λάκης ο Γαβαλάς? Γιατί έχεις κάνει στη φυλακή. Ωραία. Σωστά. Άρα λοιπόν, πες το μου σαν να έχω έρθει στο σπίτι σου και μου τα λες, ο Λάκης στον πάνω. Άσε τις κάμερες, δεν υπάρχουν οι κάμερες. Και χαλάρωσε. Και είναι καταπληκτικό και τα γυρίσματα